Παράδειγμα προς αποφυγή, ο Μπαράκ Ομπάμα σε ρωσική διαφήμιση και όχι μόνο. Προτζέκτορες προβάλλουν σε διάφορα σημεία της Μόσχας ανώνυμα τον Αμερικανό πρόεδρο ως δαίμονα, κατατάσσοντάς τον στη νούμερο 1 θέση δολοφόνων, υπεύθυνο για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς σε Συρία, Ουκρανία και Λιβύη. Πρόκειται πλέον για τη νέα αντιαμερικανική τάση στη Ρωσία. Το πρόσωπο του κακού ενσαρκώνει ο Μπαράκ Ομπάμα σε ρωσική αντικαπνιστική καμπάνια που έχει γεμίσει τις στάσεις λεωφορείων στη Μόσχα με σύνθημα «Μην καπνίζετε, μην είστε σαν τον Ομπάμα». Τη φωτογραφία της διαφήμισης ανάρτησε στο Facebook ο Ρώσος βουλευτής Δημήτρη Γκάτκοφ, εκφράζοντας την αντίρρησή του γράφοντας ότι είναι αειδιαστικό και ντροπιαστικό που αυτό εμφανίζεται στους δρόμους της ρωσικής πρωτεύουσας. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η τάση στη Ρωσία ξεκίνησε με αυτό το βίντεο που έχει Ρώσους μαθητές και φοιτητές να καλούν τις ΗΠΑ να καταδικάσουν τον πρόεδρό τους για τα εγκλήματα που, όπως λένε, έχει διαπράξει. Οι αρχές της Ρωσίας δήλωσαν πως δεν βρίσκονται πίσω από αυτήν την καμπάνια, ενώ ακόμα ένα βίντεο γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δεκάδες μαθητές να πέφτουν στο έδαφος και να υποδίονται τους νεκρούς. Ενώ μόνο μία κοπέλα στέκεται όρθια κρατώντας ένα χαρτί που γράφει ότι ο Μπαράκ Ομπάμα σκοτώνει κάθε εβδομάδα 875 ανθρώπους. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό ποια οργάνωση ή πρωτοβουλία κρύβεται πίσω από αυτά τα βίντεο, ενώ ταυτόχρονα νέα βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας.